Δεκάδες ήταν τα ρεπορτάζ για το Ταρτάν για κλάματα στο στάδιο Ελευθερίας. Το σύριαλ ωστόσο συνεχίζεται, καθώς ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε απαράδεκτες εικόνες στο νέο Ταρτάν, το οποίο παρουσιάζει κακοτεχνίες σε αρκετά σημεία, οδηγώντας σε απόγνωση τους αθλητές. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι κακοτεχνία, δεν είναι κακή χρήση. 2,5 χρόνια που είμαστε εκεί, σαν διοίκηση, και αγαπάμε τα πάντα που γίνονται εκεί. Προσέχουμε από άκρη σ' άκρη να είναι όλα τέλεια και νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι του σταδίου δεν θα το αφήναμε εμείς να οδηγηθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι κακοτεχνία και αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τα σωματεία, τους προπονητές και με τους αθλητές. Έχουμε φυστήσει την προσοχή σε όλους. Υπάρχει πρόβλημα, όμως σε κάθε περίπτωση, επειδή τα γήπεδα, τα στάδια παίρνουν πνοή μέσα από τη χρήση και μέσα από τις παιδικές φωνές, εμείς λέμε να είναι προσεκτικοί, στο μέτρο του δυνατού φυσικά. Την ερχόμενη Παρασκευή θα διεξαχθεί το Τεχνικό Συμβούλιο των Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Αθλητισμού, προκειμένου να ζητηθεί από τον εργολάβο να προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης του κακοτεχνιού στο Ταρτάν και στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός δεκαημέρου, τότε κηρύσσεται οριστικά έκπτωτος. Θα καλέσουν τον εργολάβο για τελευταία φορά να του ζητήσουν να γίνει αποκατάσταση του Ταρτάν στο σύνολό του. Εάν αυτό δεν γίνει, στο σύνολό του. Γιατί με τα πλάνα που κάνατε, εσείς μπορεί να είδατε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο στάδιο, από τον εξοπλισμό που είναι τα πάντα τέλεια πλέον, γι' αυτό θα φιλοξενήσουμε και αγώνες ρήψεων. Ναι. Το Ταρτάν όμως, το οποίο είναι και το βασικό κομμάτι, είναι προβληματικό. Εάν δεν γίνει αυτό, πάντα ακολουθώντας τον νόμο, μέσα σε 10 μέρες ο συγκεκριμένος εργολάβος από το Υφυπουργείο θα κηρυχθεί ως έκτοτος. Ήταν ένας προϋπολογισμός ξαναλέω, περίπου στις 400.000 ευρώ, αν θυμάμαι. Το καλοκαίρι του 2020. Ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες. Στις 23 Οκτωβρίου του 2020 υπεγράφει το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση, όχι όμως του έργου. Με φόντο αυτές οι εικόνες θα πρέπει να αποξηλωθεί και να κατασκευαστεί ο τάπητας στο σύνολο του στίβου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, Λευτέρης Ζερβός. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο εμφάνισε τα προβλήματα από την αρχή. Το έργο αυτό δεν έχει παραλυφθεί, έχει δοθεί προς χρήση. Ο επόμενος στόχος είναι, όπως ξεκινήσαμε το 20 και το 21 και το 22, θα αφουγκραζόμαστε, θα ακούμε, θα προσέχουμε και θα αλλάξουμε ριζικά, περιμένοντας φυσικά και τους διαγωνισμούς που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι στον αέρα, τα 12,5 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις στο ΕΑΚΙ.